Η δική τους υπερασπιστική γραμμή αναμένεται να αναπτύξουν αύριο το πρωί τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και κάνουν λόγο για καλωστημένο σύριαλ. Στις 10 το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να περάσουν και πάλι την πύλη των δικαστηρίων τα οχήματα του ανθρωποκτονιών με τα δύο αδέλφια τα οποία κατηγορούνται για τη δολοφονία Καραϊβάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή αρνούνται κάθε εμπλοκή τους με την υπόθεση και αναμένεται να υποστηρίξουν ο μεν 40χρονος πως ήταν στον Ασπρόπυργο και ο αδελφός του ότι για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκε στον Άλυμο. Το ποντιγάκι είναι του αδελφού μου γιατί δουλεύει. Μπορεί να το δικαιολογήσει και να το δικαιολογήσει ο αδελφός μου αυτό το πράγμα. Εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Δεν υπάρχω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Σαν οντότητα, σαν DNA, σαν φωτογραφία, σαν παρουσία, σαν κεραία, σαν τηλέφωνο, σαν οτιδήποτε, σαν κάτι. Αυτό είναι ένα ωραίο καλωστημένο σύριαλ. Την Τετάρτη με το καλό, θα ρωτήσω τον λαό και τη δικαιοσύνη για ποιο λόγο με προφυλάκησε. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, τα στελέχη του ανθρωποκτονιών παρατήρησαν ότι ο 40χρονος στην κατοχή του έχει και πανάκριβα αυτοκίνητα. Η απόκτηση και η συντήρησή τους φαίνεται πως δεν δικαιολογούνται από τα έσοδα της εταιρείας καθαρισμού με την οποία σχετίζεται και γι' αυτό ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει έρευνα από την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ερευνητές της ασφάλειας, αναλύοντας τα περισσότερα από 300 βίντεο που συνέλεξαν με τις κινήσεις των δολοφόνων, είδαν ότι οι δράστες προχώρησαν σε συγκεκριμένες κινήσεις για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές. Πιστεύουν ότι ο εκτελεστής επιβιβάστηκε στο βαν, ενώ είχαν δεύτερα μπουφάν και κράνη. Εκείνη την ημέρα βασιστήκαμε στην περιγραφή των αυτοπτών μαρτύρων. Βάσει αυτής, προχωρήσαμε σε περισσότερες από 20 προσαγωγές ατόμων, τα οποία επέβαιναν σε μηχανή ίδιου τύπου και φορούσαν ρούχα όπως εκείνα που είχαν περιγράψει οι μάρτυρες. Σε μια απόσταση 400 μέτρων βλέπουν ότι ο οδηγός του σκούτερ άλλαξε κράνος και από ασημή φόρεσε μαύρο ενώ πήρε τον μπουφάν του συνεπιβάτη. Το κίνητρο των φυσικών και ηθικών αυτούργων μπορεί να μην έχει αποσαφινιστεί, αλλά θεωρείται ότι πηγάζει στις έρευνες του Γιώργου Καραϊβά σε υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ίδιος μάλιστα είχε δηλώσει διατεθειμένος να πει όσα γνώριζε στις δικαστικές αρχές. Ο Γιώργος, όταν έλεγε ότι θέλω να κατονομάσω ανθρώπους, δεν εννοούσε σόνικ εντε ανθρώπους της νύχτας. Μπορεί να εννοούσε και ανθρώπους της μέρας που χρησιμοποιούν τους ανθρώπους της νύχτας. Πολιτικά πρόσωπα ενδεχομένως, λέτε κύριε Λίτσα. Ή αστυνομικούς. Ή αστυνομικούς. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Δεν ξέρω αν είναι αστυνομική, αν είναι πολιτικά πρόσωπα ή ποιος μπορεί να είναι. Το μόνο πράγμα που ζητάω είναι να βρεθεί εντολές. Να βρεθεί ο εντολέας. Οι εκτελεστές αυτοί ήταν πληρωμένοι, οπωσδήποτε. Εγώ θέλω να βρεθεί ο εντολέας. Για να μάθουμε όλοι τέλος πάντων. Ακριβώς, γιατί το έκανε. Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, θεωρείται δεδομένο ότι ο ανακριτής θα καλέσει και τους άλλους τρεις, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Θα μείνουμε στο θέμα, θα πάμε στον Τάσο Τέλογλου, καθώς όπως θα μας εξηγήσει υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα για τα δύο αδέλφια που οδηγούνται αύριο ενώπιον ανακριτού και εισαγγελέως. Τάσο. Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι θετικό ότι μετά από δύο χρόνια υπήρξε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις έρευνες της αστυνομίας σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Από την άλλη πλευρά, όποιος διάβασε προσεκτικά τις 23 σελίδες του διαβιβαστικού που έστειλε η αστυνομία σε εισαγγελέα και ανακριτή, βλέπει ορισμένα προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν περιγράφεται ακριβώς ο ρόλος των δύο αδελφών ως συναυτουργών. Δηλαδή, τι ακριβώς πράξη κάνανε. Ήτανε τσιλιαδόροι, ήτανε στην εκτελεστική ομάδα, ήτανε αυτοί που παρήχαν τις πληροφορίες. Τι κάνανε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ενώ έχει προσδιοριστεί ότι αγοράστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα από κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο εισαγγελέας έκρινε ότι, εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από μαγαζί κινητών τηλεφώνων των αμπελοκήπων που είχαν ξαναγοραστεί το 2015 κινητά τηλέφωνα και κάρτες, δεν φαίνεται το πρόσωπο αυτό εάν έδωσε αυτά τα κινητά τηλέφωνα και τις κάρτες στους δύο αδελφούς που θα παρουσιαστούν αύριο ή τα χρησιμοποίησε για άλλο σκοπό.
Αυτά είναι μια σειρά από ερωτηματικά, από κενά που υπάρχουν στη δικογραφία και θα δούμε αν τα στοιχεία που θα παραθέσει αύριο η αστυνομία θα είναι αρκετά ώστε να οδηγήσουν στην προφυλάκηση των δύο αδελφών Νίκο. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Τέλο.